Μαραθώνιες είναι οι απολογίες των 11 για το κύκλαμα διακίνησης κοκαίνης στο Ηράκλειο. Η Έλλη Κοκάλη θα μας πει περισσότερα. Έλλη. Καλησπέρα και πάλι, Μάνο, κυρίες και κύριοι. Έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος των απολογιών που αφορά στους βασικούς κατηγορουμένους, τα δύο αδέλφια με τον πατέρα τους και τα τρία αδέλφια τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα βασικά πρόσωπα αυτής της εγκληματικής συμμορίας, έτσι όπως την έχει περιγράψει η αστυνομία. Και πραγματικά πριν από λίγη ώρα επικράτησε πανδαιμόνιο στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου, καθώς αποφασίστηκε τα δύο αδέλφια συνεχίσουν την κράτησή τους και να οδηγηθούν στη φυλακή, ενώ ο πατέρας τους να αφαιθεί ελεύθερος, καθώς είχε περιφερειακό ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία, ενώ οι υπόλοιποι συνεργοί τους, τα τρία αδέλφια, θα τους ακολουθήσουν στη φυλακή. Δηλαδή από τους 6 που απολογήθηκαν από το πρωί μέχρι τώρα, οι 5 οδηγούνται στα σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας για αυτή την πολύκροτη δικογραφία, η οποία αφορά στην εγκληματική δραστηριότητα μιας νεανικής ουσιαστικά συμμορίας που επιχειρούσε να αναλάβει τα ηνία στη διακίνηση κοκαίνης στο Ηράκλειο. Έχουμε άλλα 5 άτομα τα οποία είναι να απολογηθούν στη διάρκεια της ημέρας και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση της δικαιοσύνης. Έλλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.